Αναστατωμένοι δεκάδες γονείς από τα Χανιά και το Ρέθυμνο καταφτάνουν σε παιδική κατασκήνωση των Χανίων για να παραλάβουν τα παιδιά τους. Ήρθα να πάρω τα παιδιά μου. Πόσα παιδιά? 2 κορίτσια. Δεν έχω μιλήσει με τα παιδιά μου, δεν επιτρέπεται να μιλήσω με τα παιδιά. Πότε ενημερωθήκατε για να έρθετε να τα πάρετε? Την Πέμπτη. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης ότι εντοπίστηκαν κρούσματα νέου κορονοϊού στη δομή. Πήρα τηλέφωνο εγώ για να μιλήσω στην κόρη μου το βράδυ. Και μου είπαν ότι να έρθω να την πάρω, γιατί υπάρχει θετικό κρούσμα αυτό. Μας είπανε ότι υπάρχει ένα κρούσμα, δεν είπαν το τι και πώς και πότε, και ελάτε να πάρετε το παιδί, και μιλήσαν όλοι, ήταν πανικοβλημένοι. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 7 θετικά κρούσματα, 5 παιδιά και 2 εργαζόμενοι, ενώ υπάρχουν φόβοι για μεγάλη αύξηση των μολύνσεων, καθώς η κατασκήνωση φιλοξενεί 200 παιδιά. Οι γιατρούς είναι εδώ. Ωραία, θα δώσετε αυτά να τις κάνει το τεστ. Δεν μπορεί να τις το κάνει. Μιλήσαμε το παιδί, είναι καλά. Μιλήσαμε, είναι όλη μια χαρά. Κρατάτε μαζί σας θέλετε. Κρατάμε. Ενημερωθήκαμε από χθες. Τι σας είπαν? Μας είπαν ότι υπάρχουν κρούσματα. Καταρχήν χθες ότι το δικό μας είναι εντάξει. Και σήμερα μας είπαν ότι πρέπει να έρθουμε να το πάρουμε. Μιλήσατε με το παιδί? Δεν μιλήσαμε προχθές. Ανησυχεί, τι σας είπαν? Όχι, δεν ανησυχεί το παιδί, μια χαρά είναι. Αυτά. Του έγινε self-test του παιδιού? Όχι. Θα κάνετε εσείς τώρα? Ναι, θα κάνουμε, άμα το πάρουμε. Μέχρι αυτή την ώρα, ΕΟΔΗ και Περιφέρεια Κρήτης δεν έχουν προβεί σε καμία ανακοίνωση για το θέμα, ενώ η Διεύθυνση της Παιδικής Κατασκήνωσης σε ανακοίνωσή της αναφέρει. Αγαπητοί γονείς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Τετάρτη 7 Ιουλίου μας γνωστοποιήθηκε από τον ΕΟΔΗ ότι βρέθηκε θετικό κρούσμα COVID-19 στην κατασκήνωσή μας. Αμέσως εφαρμόσαμε και ενεργοποιήσαμε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, σύμφωνα με το οποίο ενημερώθηκαν οι γονείς και προληπτικά απομακρύνθηκαν όλα τα παιδιά που διέμεναν στο ίδιο σπιτάκι με το θετικό κρούσμα από το χώρο της κατασκήνωσης. Η Διεύθυνση της Κατασκήνωσης και το προσωπικό μας, έχοντας εμπειρία 30 ετών, τηρεί απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής, έχουσα πρωτίστως ως μέλημά της την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των κατασκηνωτών. Για τον λόγο αυτό αποφασίζουμε να κλείσουμε την κατασκήνωση για το χρονικό διάστημα από 10 έως 15 Ιουλίου για να απολυμάνουμε τους χώρους και να κάνουμε τεστ σε όλο το προσωπικό μας και να επιστρέψουμε στις 16 Ιουλίου με την έναρξη της Β' περίοδου.